Έχουμε συνδεθεί με συνέντευξη. Να ξεκινήσω και να πω. Ακούμε προπονητή Ηρακλή. Για το παιχνίδι, ότι ήρθαν πολύ διαβασμένοι για αυτό το match. Τον αντίπαλο, ο οποίο είναι ένα πάρα πολύ καλό αντίπαλο. Κυρίω μέσω επιθετικά. Σχεδόν σε όλα τα match σκοράρι. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι, αλλά από μια ανύπαρκτη φάση, κατά την άποψή μου, από τόσο μακριά που ήμουν, φάνηκε. Δυστυχώς ο διαιτητής επέλεξε να δώσει πέναλτι και εκεί υπήρχε μια, θα έλεγα, μια νευρικότητα από την ομάδα και δυστυχώς δεχτήκαμε και έναν γκολ στα λεπτά που καθυστερήσαν του πρώτου μηχρόνου, το οποίο ισοφάρισε πανιόνιμο το πρώτο μάτς. Όμως, νομίζω και στο δεύτερο μήχρονο αλλά και στην παράταση ότι ήμασταν κυρίαρχοι μέσα στο παιχνίδι. Κρατήσαμε πολύ την μπάλα και με ισαρρυθμία όταν ήμασταν, ακόμη και όταν αποβλήθηκε ο δικός μας παίκτης. Και πιστεύω ότι δικαιούμασταν την πρόκληση νωρίτερα. Ήρθε όπως ήρθε, είναι μια διαδικασία τα πέναντι τα οποία είναι ψυχοφθόρα. Κάποιοι θα μιλήσουν για τύχη. Εγώ όμως δεν πιστεύω στην τύχη στο ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι όποιος προσπαθεί και δίνει τα πάντα μέσα στο γήπεδο, στο τέλος θα πάρει αυτό που αξίζει. Και αυτός που άξιζε την πρόκληση σήμερα ήταν ο Ηρακλής. Αν δούμε και τα δύο παιχνίδια, πιστεύω ότι αξίζαμε την πρόκληση. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που κάνουν περήφανο τον κόσμο, τον πρόεδρο, για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε μέχρι τώρα. Το μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που μας ακολούθησε, που μας δίνει δύναμη συνέχεια. Τον ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Για μας είναι μια ωραία στιγμή, αλλά ξέρετε, ο προπονητής και ειδικά εγώ, μόλις τελειώνει ένα μάτς, έτσι είμαι, σκέφτομαι το επόμενο, γιατί υπάρχει πολλή κούραση και πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτή την πρόκληση, η οποία μετά από πολλά χρόνια φέρνει την ομάδα στα προημιτελικά και πρέπει να τη είναι τελικά, συγγνώμη, και να τη διαχειριστούμε σωστά, γιατί ακολουθεί αμέσως παιχνίδι στο πρωτάθλημα και η επιτυχία με την αποτυχία είναι πολύ κοντά. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να το κάνω αυτό από αύριο και πάλι συγχαρητήρια στους παίκτες μου, γιατί κατέθεσαν την ψυχή τους και πήραν δίκαια την πρόκληση. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Όσο καιρό, στα χρόνια που κάνω τον προπονητή, διαμαρτύρομαι στους διαιτητές, αλλά πολύ ήπια. Και το παραδέχτηκε και ο διαιτητής του διαμαρτύρηση. Ούτε του είπα κάτι κακό, απλά του ανέφερα ποια ομάδα να μου ζητήσει και γίνει σε εκεί πέρα. Γι' αυτό το λόγο με απέβαλε. Του ζήτησα συγγνώμη αν θεωρεί ότι διαμαρτυρήθηκα έντονα. Στο τέλος, εγώ ήμουν πολύ ήρεμος. Νομίζω ότι με απέβαλε άδικα, το εξήγησα. Από εκεί και πέρα, δεν μου αρέσει και εμένα αυτό. Για τον εαυτό μου, για την ομάδα, γιατί δεν ήμουν κοντά στα παιδιά, αλλά ήμουνα με την ψυχή μου, με τη φωνή μου από μακριά κοντά τους. Δεν μπορώ να το πω αυτό, απλά θεωρώ ότι ήταν ένα απέναντι το οποίο από πολύ μακριά φάνηκε ότι δεν ήταν και από ό,τι πληροφορούμε δεν ήταν και κόκκινη κάρτα. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να σας πω, ότι το μάτι είναι δικό μας. Ένα γκολ και περάσαμε. Αυτό είναι απλό. Δεν χρειάζεται να δω κάτι παραπάνω. Και βέβαια οι οδηγίες όσον αφορά την τακτική. Και περισσότερο εμψύχωση και πίστη για το αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι το δείξαμε ότι μπορούσαμε να το κάνουμε και στην κανονική διάρκεια, όπως είπα, του δεύτερου μικρού, αλλά και στην παράταση. Κόουτς Ηρακλής, σήμερα, ειδικά βέβαια στο 90 λεπτό, γνώρισε ΙΤΑ. Είναι μια εξέλιξη πολύ θετική. Και εν πάση περιπτώσει έχει μια σειρά αποτελεσμάτων απέναντι σε ομάδες του Super League που είναι θετικά όλα. Εκτιμάτε ότι είναι μια ομάδα που μπορεί αρχικά στο φετινό πρωτάθλημα να πάρει αυτό που θέλει και από την έξτρα διαδικασία και έπειτα την επόμενη σεζόν, πάω βέβαια λίγο μακριά και νωρίς, να έχει μια βάση για να διεκδικήσει κάτι καλό από την πρώτη της κλίμας χρονιά. Έχουμε δείξει όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος αλλά και στο κύπελλο ότι είμαστε μια καλή ομάδα. Βεβαίως με στεναχωρεί το ότι δεχτήκαμε δύο γκολ. Παρ' όλα αυτά όμως οι δύο ήττες που είχαμε δεν ήταν δεν κοστίσαμε. Η βάση υπάρχει για αυτήν την ομάδα, όμως για μένα αυτό που είναι πολύ σημαντικό
είναι ότι σήμερα εγώ σαν προπονητής πήρα ένα μήνυμα. Και το μήνυμα είναι για μένα τα play-off. Και εννοώ ότι τα play-off θα είναι πολύ δύσκολα για την ομάδα μας, με όση διαφορά και αν μπούμε. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε για το μήνυμα που εννοώ. Παρακαλώ. Πώς φοβάσαι καθόλου μην αποσυντονιστεί η ομάδα από αυτή τη γλύκα της πρώτης σου τέσσερις το κυπέδο θα μπορέσει να το διαχειριστεί. Είναι μια ομάδα η οποία στο ξεκίνημα της σεζόν να μην είχατε καν καταλάβει ότι θα έχουμε φτάσει Μάρτη μήνα και ότι πέρα από το πρωτάθλημα σκοτώνουμε στην πορεία που έχετε και φτάσει στις τέσσερις του κυπέδου. Σίγουρα όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα η σεζόν δεν περιμέναμε ότι φτάσουμε και εδώ, αλλά στη διάρκεια είδαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε γιατί έχουμε καλή ομάδα όπως σας είπα. Και πριν λίγο είπα ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος από αύριο να διαχειριστώ αυτή την πρόκληση. Τα παιδιά έχουν δείξει και σε ανάλογες επιτυχίες στο κύπελο ότι αμέσως προσιλωθήκαμε στο πρωτάθλημα και αυτό πρέπει να κάνουμε από αύριο. Έχω πει πολλές φορές ότι θα τους αφήσω να χαρούν σήμερα. Και από αύριο θα πρέπει να ξεκουραστεί η ομάδα, να προσυλλογούμε στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι έχουν δείξει με το χαρακτήρα τους και με την προσήλωση που έχουν στους δύο στόχους ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Κότσε, ξέρω που θες να αναφερθείς πόσο σημαντική θα ξεκινήσει πολλές φορές γενικότερα είναι η παρουσία του Σπύρου που θα φτιάξει την ομάδα, ο οποίος αποφάσισε μέσα σε ένα βράδυ να έρθει από το Καναδά εδώ για να βγει το παιχνίδι. Πήγε πάλι στην κερκίδα των οπαδών. Και αν με επιτρέπετε ένα δεύτερο ερώτημα, έτσι για να παραδώσω το κλίμα με φυσικαλία, είναι ω καλό το βλέπουμε. Ο πάντα σου με το γήπεδο. Γιατί παρά η πέρα, δεν παρατηρεί να πιάνει το ότι ο πρόεδρο είναι η καλύτερη μεταγραφή τη ομάδα αυτή, αυτό είναι δεδομένο. Έχει βάλει σε μία τάξη την ομάδα. Έχει πολύ πάθο με την ομάδα. Και αυτό είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Αρέσει στους παίκτες, αρέσει στον κόσμο και νομίζω ότι με το που ήρθε μας έδωσε κουράγιο, με την ψυχολογία που μας δίνει, με την άλλη κουλτούρα που έχει, μας βοηθάει πάρα πολύ. Το δώσαμε χαρά και αυτό να. Τώρα ελπίζω να το δώσουμε και στο τέλος, γιατί για μένα το πιο σημαντικό είναι το τι θα κάνουμε στο τέλος. Είναι σημαντικά αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ο στόχος εδώ να επιτυχθεί. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, γιατί και το Χουάντερσον δεν είναι τόσο τρελός. Ο Χουάν είναι ένα παιδί που, όπως όλοι οι ποδοσφαιριστές, πρέπει να βρει το κουμπί του. Νομίζω από την αρχή ξέρετε πολύ καλά ότι είχε κάποια προβλήματα, αλλά νομίζω με τη συζήτηση, με την ειλικρίνεια, με την καθημερινή επαφή που έχουμε, φέτος έχει κάνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, είναι σοβαρός κατά το τέρμα. Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές προσπαθεί να ξεφύγει, να μου ζητάει να βαρέσει και στην κανονική διάρκεια πέναλτι, να πάει να βαρέσει φάουλ, αλλά αυτά έχουν κοπεί. Καμιά φορά είναι και αυτή η τρέλα που έχει και η εμπιστοσύνη που έχει στον εαυτό του. Όπως σήμερα το πρωί είναι καλό. Είναι παίκτης νικητής πραγματικά και αυτός. Ο Τσιλικίδης έχει ένα πρόβλημα, μικρό βέβαια. Και αυτό που έχω πει εγώ με το ιατρικό team είναι ότι παρόλο του ότι έχουμε συνεχόμενα μάτς πρέπει να γίνει 100% έτοιμος γιατί έχουμε πολλά μάτς. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Νομίζω ότι στο επόμενο μάτς ή στο μετεπόμενο θα είναι απόλυτα έτοιμος. Διευκρινιστικά ήθελα κάτι να μας πείτε για τον Όχι, δεν είπα στην προπόνηση. Στην κανονική διάρκεια του αγώνα είπαμε ότι ζητάει άμα κερδίσουμε τώρα για πάνω από το σουτάρι αυτό. Έχουν περάσει 28 χρόνια από την τελευταία φορά που έχει τελειώσει το κυβέρνο του Ηρακλής. Υπάρχει πιθανότητα να έχουν και τρεις ομάδες του πολίτη που συμμετείχε.
σκέφτεται καθόλου, είναι μια πρόκληση, μια ευκαιρία να κάνετε την υπέρβαση για τελικό και ό,τι άλλο δεν προκύψει. Εντάξει, εδώ που φτάσαμε, γιατί μέχρι στιγμής σε όλα τα παιχνίδια που παίξαμε βλέπαμε το κάθε μάτι ξεχωριστά, εδώ που φτάσαμε κάνουμε όνειρα. Και δικαιούμαστε να κάνουμε όνειρα. Βέβαια υπάρχει ένας αντίπαλος ακόμα που θα παίξουμε, είναι καλοί όλοι οι αντίπαλοι. Εμένα μέσα στο μυαλό μου όμως, ξέρετε, μόλις τελειώνει το παιχνίδι, επειδή είναι τις συνεχόμενα τα μάτια, πρέπει να σκεφτώ το επόμενο. Είναι έτσι ο χαρακτήρας μου που χαίρομαι από μέσα μου. Δεν το δείχνω τόσο πολύ. Πρέπει να σκεφτώ το επόμενο παιχνίδι, γιατί είναι δύσκολη συνέχεια για μας. Ευχαριστώ πολύ.